σήμερα να γίνει μια ευκαιρία μετά από πολύ καιρό να συζητήσουμε για ένα βιβλίο. Είναι αυτό το βιβλίο που έχω μπροστά μου, με τον τίτλο Μετά την Έλλη. Κάτι που έπρεπε να είχε γίνει εδώ και πολύ καιρό, αλλά ξέρετε τώρα, οι επιδημίες, οι απομονώσεις, οι μάσκες δεν επιτρέψαν τέτοιες βασικές συγκεντρώσεις και καλά ήταν. Έτσι έπρεπε να γίνει. Σήμερα όμως να μας δώσει την ευκαιρία να είμαστε εδώ, να το διάσουμε, να δούμε αυτά τα οποία πρέπει. Και να σας πω πως και την ευκαιρία μιας παρουσίασης μας δίνεται μια δεύτερη ουσιαστική ευκαιρία να συναντιόμαστε, να ανανεώνουμε τη φιλία μας, τη σχέση μας, γιατί στην εποχή που ζούμε, τα κινητά στο χέρι και τους υπολογιστές, μάλλον δεν έχουμε από συναντήρια. Θα σας χαιρετήσω λοιπόν και μία ακόμα φορά. Ιδιαίτερα να χαιρετήσω τους ανθρώπους που τη ζωή και την ψήφο μας τους έφερε σε κάποιους χώρους από τους οποίους εξεργάζονται την καθημερινότητά μας. Και όλους ιδιαίτερους να χαιρετήσω και τους συναδέλφους μου γιατρούς που είχαν στον κόπο να είναι σήμερα εδώ. Και να σας πω πως είναι η ομάδα εκεί που στήριξε, πολέμησε και βοήθησε την κοινωνία μας στις δύσκολες περιόδους που πέρασε. Επίσης να ευχαριστήσω τον Ευδότη σε Ευδότη Κύφαντα και οπωσδήποτε τον Βιβλιοθήνο Τσοκολάκου που είχε αυτή την ευθύνη και την προβλία να μας ενημερώσει εδώ και να πούμε αυτά τα οποία θέλουμε να πούμε.